Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως την λοιμοξιολόγο και πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη, από την Καλησπέρα Κρήτη. Καλησπέρα σας. Και η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε την χειρότερη κατάσταση από την έναρξη της πανδημίας. Με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, αλλά και τα στοιχεία που δίνουν οι συνάδελφοί σας εδώ, θα τολμήσω να πω ότι η κατάσταση είναι πιο άσχημη και από την αντίστοιχη που βίωσε το περασμένο Νοέμβριο η Θεσσαλονίκη. Όμως, αν κανείς παρατηρήσει τα στοιχεία από την εμβολιαστική κάλυψη, κυρία Παγώνη, διαπιστώνουμε ότι πλέον η Κρήτη δεν είναι στους ουραγούς. Έχει ανέβει εντυπωσιακά ο εμβολιασμός και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου είναι σταθερά πίσω από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και πίσω από αυτή βρίσκεται ο Πειραιάς, η Αχαΐα αλλά και περιοχές όπως είναι η Λάρισα ή η Ανατολική Αττική. Τι είναι αυτό που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, με δεδομένο ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει πληθυσμό πάνω από 1 εκατομμύριο, γιατί έχει και πάνω από 350.000 τουρίστες που φιλοξενεί. Είναι αυτό που είπατε, ότι εδώ και αρκετές μέρες είχε αρκετά υψηλό οικοφορτίο, είχε και πάρα πολύ τουρισμό, μιλάμε για 1 εκατομμύριο κόσμο, που σημαίνει ότι οι ασυμπτωματικοί που βρισκόντουσαν ανάμεσα στον κόσμο αυτό μετέδιδαν. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, γι' αυτό υπήρχε αυτή η εκτείναξη στις τελευταίες εβδομάδες και βέβαια αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να δείτε είναι να προχωρήσετε όσο γίνεται τους εμβολιασμούς, δηλαδή από αύριο, αν είναι δυνατόν, με ταχύτατους ρυθμούς να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό το οποίο υπάρχει. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι όντως έχετε σε όλη την Κρήτη όχι μεγάλη δύναμη κρεβατιών εντατικής, μονάδων εντατικής θεραπείας. Χρειάζεστε ενίσχυση πάνω σε αυτό, αλλά μαζί με τα κρεβάτια που θα πρέπει να ενισχυθούν σε όλους τους νομούς, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, γιατί όπως ξέρετε το προσωπικό στις μονάδες πρέπει να είναι και εξειδικευμένο. Mm-hmm. Θα χρειαστεί λοιπόν ενίσχυση με περισσότερα κρεβάτια και συγχρόνως με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου που είναι εκεί, ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί τα νούμερα που σημαίνει κάλυψη στο 95,6% που έχετε στις κλίνες ΜΕΘ, σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένα το θέμα αυτό και δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε ένα τροχαίο, γιατί ο τουρισμός σημαίνει υπάρχουν και τροχαία. Mm-hmm. Έχετε και τέτοια προβλήματα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Παγώνη, τους ασθενείς που μεταφέρονται από τα γύρω νησιά, από Σαντορίνη, Πάρο, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο. Ίσως αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε οι μεταφορές να γίνονται στην Κρήτη, επειδή έχετε πιεστεί τόσο πολύ, θα έπρεπε σε συνεννόηση με την περιφέρεια να γίνονται οι μεταφορές προς άλλους νομούς, για να μπορέσετε κι εσείς λίγο να πάρετε ανάσα, όπως λέμε σε εισαγωγικά, και το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων σας. Πιστεύετε ότι με αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κρήτης θα μπορούσε να υπάρξει και το φαινόμενο της διαλογής ασθενών? Θα το πω πιο απλά. Όχι, όχι. Η Ελλάδα ποτέ, mm-hmm. οι γιατροί εδώ και οι ιατρικοί σύλλογοι, όπως έχουμε συζητήσει κλπ., ποτέ δεν θα μπαίναμε σε τέτοια διαδικασία διαλογής ασθενών. Αν δεν υπάρχουν όμως κρεβάτια, θα γίνουν μεταφορές σε άλλα κρεβάτια, γιατί να σας πω το εξής. Η κάλυψη στην Αθήνα είναι 75%, η κάλυψη στη Θεσσαλονίκη είναι 60,27%, που σημαίνει ότι κλίνες στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε. Άρα λοιπόν, mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει διαλογή ασθενών. Θα γίνει όπως ακριβώς συνέβη και με τη Θεσσαλονίκη, τους δύσκολους μήνες που μεταφέρθηκαν ασθενείς στους γύρω νομούς, σε άλλους νομούς. Αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το κάνουμε. Υπάρχουν κριτήρια διασωλήνωσης και αυτοί που πρέπει να διασωληνωθούν θα διασωληνωθούν και θα πάνε στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή, με αυξημένη την γενικότερη νοσηρότητα και την τεράστια επισκεψιμότητα που έχει η Κρήτη, και μια επισκεψιμότητα που όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει εκεί μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Τέλειος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Γιατί η Κρήτη έχει ακόμα περίπου 3,5 μήνες γεμάτους μιας καλής τουριστικής περίοδου. Σίγουρα. Η εκτίμηση η δική σας,
θα μπορούσε ο Σεπτέμβριος να είναι καλύτερος μήνας επιδημιολογικά για την Κρήτη σε σχέση, ας πούμε, με την Αθήνα που θα επιστρέψει ο κόσμος? Φυσικά, μπορεί να είναι πολύ καλύτερος εάν τρέξετε τους εμβολιασμούς. Δηλαδή, συνεργεία, μην περιμένουμε να έρθει ο κόσμος για να εμβολιαστεί. Θα πρέπει και στα πιο μακρινά χωριά να υπάρχουν συνεργεία που θα πάνε να εμβολιάσουν. Έτσι πρέπει να διαχειριστεί η περιφέρεια της Κρήτης το θέμα των εμβολιασμών, για να διαχειριστεί και τον αριθμό των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων. Όσο περισσότερους εμβολιασμούς κάνετε και τους προχωρήσετε, τόσο λιγότερο θα είναι τα προβλήματα στην πίεση του συστήματος υγείας. Γιατί μπορεί να έχετε κρούσματα, αλλά όταν όμως προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, θα είναι με απλά συμπτώματα και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπαίνουν στα νοσοκομεία, θα μπορούν να περάσουν την νόσο στο σπίτι, όπως γίνεται με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Είναι σημαντικό να προχωρήσετε τους εμβολιασμούς. Δεν έχουμε στο χέρι μας προς το παρόν κάτι, είναι μονόδρομος, όπως είπε και η συνάδελφός σας. Το θέμα να λύσουμε την νόσο COVID αυτή τη στιγμή με τους εμβολιασμούς. Μέχρι το Δεκέμβρη, που μπορεί να βγουν και τα πρωτόκολλα με τα αντιϊκά φάρμακα, τότε συζητάμε και ενισχύουμε το θέμα αυτό. Όμως τώρα μονόδρομος οι εμβολιασμοί, πείθουμε τον κόσμο, δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, πρέπει να πάει να εμβολιαστεί. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι τόσο πολύ επιθετική που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί, παρά μόνο εμείς που έχουμε τα περιστατικά μπροστά μας. Και μην ξεχνάτε ότι χθες μελέτη έδειξε από την Αμερική αύξηση στο 50% της Δέλτα στα νέα μικρά παιδιά, στα μικρά παιδιά, ηλικίες δηλαδή δημοτικό γυμνάσιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο χθεσινό και πρέπει να το ακούσουμε προσεκτικά για να προχωρήσουμε και τους εμβολιασμούς στις ηλικίες 12, 15, 15, 17. Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.